Ξέραμε πόσο δύσκολο παιχνίδι είναι σήμερα. Ξέραμε πόσο μακεδονικός. Μέγα Αλέξανδρος είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Μια ομάδα που δεν παρατάει ποτέ. Παίζει από πρώτο μέχρι τελευταίο λεπτό. Και γι' αυτό λόγο έχει πάρει και αρκετά αποτελέσματα καλά. Και σήμερα, εγώ μπορώ να πω μόνο συγχαρητήρια στα παιδιά, μέχρι τελευταία 20 λεπτά, δεν υπήρχαμε στο αγωνιστικό χώρο. Γιατί ποδόσφαιρο δεν προσπαθήσαμε να παίζουμε, μόνο διώχναμε μπάλα. Και είμαστε τυχεροί σε δύο φάσεις που Μέγα Αλέξανδρος δεν σοφάρισε. Γιατί ακόμα μία φορά, αυτό που ξέραμε έδειξε και σήμερα. Και πιστεύω πιο σωστά αποτελέσματα θα ήταν μια σοβαρία. Γιατί πιο δίκαια και δύο ομάδες. Εμείς πήραμε μεγάλους τρεις βαθμούς, γιατί ήθελαμε από τίποτα να πάρουμε τους τρεις βαθμούς για συνέχεια πρωτάθλημα. Γιατί θέλουμε να κάνουμε πρωταθλητισμό. Στόχος είναι άνοδος. Και γι' αυτό λόγο, παιδιά, παίκτες μου αξίζουν συγχαρητήρια για πάθος και δύναμη. Όχι καθαρό μυαλό. Γιατί εγώ δεν είμαι προπονητής να με αρέσει αυτό το ποδόσφαιρο, μπάμπα μπούμε. Καλή συνέχεια στο προπονητή και στη ομάδα του. Τους εύχομαι ό,τι καλύτερα. Εύχομαι τα στοριά, γιατί έχω παίξει πριν πολλά χρόνια με Ολυμπιακό. Ήταν γεμάτο κήπεδο. Έχουμε αυτή η πόλη ξανά να έχει μια επαγγελματική ομάδα. Αν δεν μπορεί στη πρώτη εθνική, στη β' εθνική, γιατί αξίζει σίγουρα. Ευχαριστώ. Να πω συγχαρητήρια στον coach και στην ομάδα του, στον Μέγα Αλέξανδρο Καλλιθέας. Ξέραμε όλη τη βδομάδα ότι θα αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα. Δουλεύαμε όλη τη βδομάδα γι' αυτό. Ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε με ένα στημένο. Από εκεί και πέρα, κοιτάξαμε να βγει το ημίχρονο να διαφυλάξουμε το σκορ υπέρ μας. Στο δεύτερο ημίχρονο, όπως είπε και ο κόουτς ο δικός μας, δεν αντιπροσωπεύει αυτό που μας ζητάει. Στην ουσία δεν παίξαμε μπάλα, αλλά όταν μια ομάδα πάει για πρωτάθλημα και είναι και μια καινούργια ομάδα νεοφώτιστη, θεωρώ ότι μας πήρε λίγο το άγχος παραπάνω από ότι έπρεπε να διασφαλίσουμε το σκορ και τους τρεις βαθμούς. Εντάξει, το πιο δίκαιο θα μπορώ να πω ήταν η ισοπαλία, αλλά εντάξει, το ποδόσφαιρο δεν είναι πάντα δίκαιο. Καλή συνέχεια. Εμείς τώρα κοιτάμε τη συνέχεια που έχουμε. Έχουμε ρεπό και μετά έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τη Λευκύμη που είναι καθοριστικό για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Θα κοιτάξουμε να ετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται, να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες του αγώνα και ευελπιστούμε να είμαστε αυτοί που θα πάρουμε το πρωτάθλημα στο τέλος, γιατί αυτός είναι και ο στόχος μας. Αυτό ακριβώς θέλω να ρωτήσω, γιατί είχαν πολλές αλλαγές κόουτ και σε εσάς ήθελα να απευθυνθώ. Πολλές αλλαγές από το Δεκέμβρη και μετά. Πήγε ο κ. Σκούνας, ήρθατε εσείς, προσθήκη και προσθήκη 5 παιχτών έμπειρων. Όλα αυτά πιστεύετε τελικά θα σας βοηθήσουν να πετύχετε τον στόχο? Σίγουρα θα μας βοηθήσουν, γιατί τα παιδιά είναι, οι κινήσεις είναι μελετημένες και δεν είναι ό,τι να είναι. Και από θέμα χαρακτήρα και από θέμα ταλέντο, για να ταιριάξει με τα αποδυτήρια και την ομοιογένεια που έχει η ομάδα μας. Μακάρι να μας βοηθήσουν στο ακέραιο και να μπορέσουμε να καταφέρουμε τους στόχους μας. Καλή συνέχεια στην ομάδα του Μέγα Αλέξανδρου και εύχομαι ό,τι καλύτερο, γιατί είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Coach, και ποιες απάντησες? Είμαι λίγο καιρό εγώ. Έχω έρθει πριν Χριστούγεννα. Ναι. Νομίζω πετύχει αρκετά, έχω αλλάξει αρκετά μέσα στη ομάδα. Ήρθανε αρκετοί καινούριοι παίκτες, γιατί 6 παιδιά ήρθανε καινούρια. Και σίγουρα σήμερα συναλήβανε και βασικοί παίκτες στη κέντρο και αυτό λόγο δεν είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε. Εύχομαι όλοι να είναι υγιείς, γιατί είμαστε ομάδα που ήταν ατυχία να έχουν τρεις με πάρα πολύ καλούς παίκτες, τρεις χιαστούς. Εύχομαι να είναι όλοι υγιείς και να παλέψουμε μέχρι τέλος να βγούμε πρωταθλητές. Κυρία Μαζί, σας έχετε και τον κόσμο σας, μόνο στην έδραση αλλά και εδώ, στην Καστοριά, αρκετά μακριά. Σήμερα ήταν εδώ, φώναξε. Εντάξει, κάθε ομάδα έχει κόσμο, λογικά να είναι. Αγάπη για ομάδα σε όλες τις πόλεις υπάρχει. Και σίγουρα σε αυτές τις πόλεις που είναι πιο χαμηλές κατηγορίες, είναι πιστεύω και περισσότερα αγάπη, πιο κοντά είναι στο παίκτες και σίγουρα έχουν όνειρα και αυτοί οι φίλατροι να βλέπουν επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ.